Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Όποτε θέλετε, διότι πέρασε ο χρόνος χωρίς να το καταλάβω. Και δεν με ρωτήσατε και τίποτα έτσι πολύ. Για το κατρούγκαλο, τι να ρωτήσω. Για το κατρούγκαλο να ρωτήσω, θα έπρεπε. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Επειδή ήταν τώρα χθεσινό βραδινό. Εντάξει, μια και το λέτε, τώρα να πω μονάχα αυτή τη φράση. Μου το λέγανε, ξέρετε. Ριβούμε, ρώτα. Λέω, δεν θέλω. Στην πολιτική, κάποιες φορές είσαι αναγκασμένος να παίρνεις και δυσάρεστες αποφάσεις. Όταν απευθύνεσαι στον ελληνικό λαό με ένα συμβόλαιο, και το λες και συμβόλαιο αλλαγής, δεν μπορείς να δώσεις το δικαίωμα σε κανέναν, είτε θελημένα είτε αθελάτου, να το αμφισβητήσει. Είμαι αποφασισμένος να τηρήσω κατά γράμμα αυτό το συμβόλαιο. Και ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη που αδικήθηκε όλα τα χρόνια τα μνημονιακά, αισθάνομαι την ηθική υποχρέωση. Άρα δεν θα υπάρξουν αυτές οι επιπλέον εισφορές. Να δώσουμε ανάσα. Όχι μόνο δεν θα υπάρξουν επιπλέον εισφορές, θα υπάρξει αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ. Θα υπάρξει η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών, κατάργηση τέλους επιδιδεύματος, ανάσες θα δώσουμε στη μεσαία τάξη. Αλλά, να κλείσω με αυτό, μου δίνεται και μια ευκαιρία. Ο Κατρούγκαλος που έκανε ένα λάθος εκτός, με την ευθυξία δική του και αποφασιστικότητα δική μου, δεν του μιλήσατε ο Καραμαλής των Τεμπών εντός ψηφοδελτίου. Ο ένας εκτός, διότι κατανοεί και ο ίδιος τι θα πει ευθυξία, ότι έκανε λάθος. Ο άλλος δεν έκανε κανένα λάθος και θέλει να ξεπληθεί με την ψήφο του ελληνικού λαού. Πώς το λέει ο Κουτσούμπας, αυτοί είμαστε. Συγκρίνετε μας. Εγώ σας προτιμώ όταν μιλάτε μόνο για εσάς. Να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναβούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Όχι δύο μέρες πριν τις εκλογές. Δύο μέρες πριν τις εκλογές δεν είναι εύκολο να μιλάω μόνο για μένα. Σωστό. Ανοιχτή η πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή επιτυχία.